Μητσοτάκη στα Brussels Group. Η πίεση είναι διαρκής και βρίσκεται σε πολλά επίπεδα. Και στο επικοινωνιακό με καταιγισμό δημοσιευμάτων και στο πολιτικό και στο οικονομικό. Η ουσία όμως είναι ότι η χώρα βρισκόταν σε μια πορεία μη βιώσιμη ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Μάλιστα αυτές τις μέρες δημοσιοποιήθηκε και μια έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ σε έναν μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου φαινόταν ότι υπήρχε ασφυξία στην αγορά ήδη από πριν. Βρισκόταν λοιπόν η χώρα σε μια μη βιώσιμη τροχιά. Αυτό το διαπίστωσε ο ελληνικός λαός πανηγυρικά στις εκλογές του Ιανουαρίου και τώρα διεκδικούμε κάτι καλύτερο από τους εταίρους και δανειστές. Καλά, γενικό είναι αυτό. Αυτή η διεκδίκηση τώρα τι λένε. Έχει παράπλευρο κόστος. Έτσι. Έχει. Τι διεκδικούμε εδώ, λένε ότι μας πιέζουν μέχρι χτες, μας πιέζανε να μειώσουμε τις συντάξεις. Αυτοί πιέζουν για τα δικά τους. Αυτό είναι το φοβερό. Δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει εμείς. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς πιέζουμε ούτως ώστε να μην ληφθούν ηφαισιακά μέτρα και να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Πιστεύω ότι από τη στιγμή κατά την οποία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα υπάρξει μια συμφωνία με έναν ορίζοντα έστω και μεσοπρόθεσμο, θα βελτιωθεί η ψυχολογία, θα επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες, που είναι ένα μεγάλο μέτωπο, μια μεγάλη αιμορραγία τους τελευταίους μήνες, και θα επανεκκινήσει η οικονομία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά υπάρχει αντικείμενο συζητήσεως εδώ.